Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Σήμερα η εκπομπή μας θα εστιάσει στις κυβερνοεπιθέσεις, που αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια. Την ώρα που έχουμε ραγδαία υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, δημιουργούνται επίσης κενά ασφαλείας, για τα οποία οι περισσότεροι δεν είναι κατάλληλα οχυρωμένοι. Όλοι, λίγος πολύ, λαμβάνουμε μηνύματα στο κινητό ή email στον υπολογιστή μας, που αν κάνουμε το λάθος και τα πατήσουμε και τα ανοίξουμε, μπορεί να χάσουμε όλα μας τα δεδομένα, μπορεί όμως να πέσουμε και θύματα απάτης. Και τι άλλο, Τάσο? Έχουμε καταγράψει επιθέσεις από αγωγούς φυσικού αερίου μέχρι σε μεγάλους οργανισμούς και εταιρείες, αλλά και κράτη. Θα δούμε λοιπόν σήμερα τι συμβαίνει στην Ελλάδα και πόσο χειρωμένοι είμαστε απέναντι σε όλες αυτές τις απειλές. Ακόμα, Αναστασία, πώς οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη διαμορφώνουν τον κλάδο της κυβερνοασφάλειας ευρύτερα. Ας δούμε το θέμα. Κύριε Παπακώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δεχτήκατε σήμερα εδώ στο γραφείο σας. Είμαστε στο 13ο όροφο της ΓΑΔΑ, σε έναν όροφο ο οποίος έχει μία πολύ διαφορετική εικόνα από το υπόλοιπο κτίριο. Είναι η έδρα της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος και εδώ βρίσκεται και χτυπάει η καρδιά της ψηφιακής μας ασφάλειας. Ευχαριστούμε και εμείς που ήρθατε στην υπηρεσία μας και ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Η αλήθεια είναι ότι το προσωπικό που υπηρετεί στην υπηρεσία είναι κυρίως νέα παιδιά. Αρκετοί εξ αυτών απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών και μηχανική πληροφορικής, νομική, έχουμε και ψυχολόγο. Και όσον αφορά αυτό έγινε με την πάροδο των ετών, η υπηρεσία εξελίχθηκε. Και φαντάζομαι ότι όσο εξελίσσεται ακόμη περισσότερο η διείσδυση των νέων τεχνολογιών, η ψηφιοποίηση της καθημερινότητάς μας, οι αλλαγές αυτές όσον αφορά την ψηφιακή μας ασφάλεια και οι κυβερνοαπειλές αυξάνονται πάρα πολύ, έτσι δεν είναι? Σωστό είναι αυτό. Οι απειλές αυξάνονται καθημερινά. Αυτό που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι το έγκλημα πλέον στον κυβερνοχώρο παρουσιάζεται σε πιο οργανωμένη μορφή. Για ποιο λόγο? Η εξέλιξη της τεχνολογίας τους δίνει τη δυνατότητα με κατάλληλες γνώσεις να διεισδύσουν σε περιφερειακά συστήματα, να κρυπτογραφήσουν αρχεία, να ζητήσουν λύτρα. Και ανάλογα το μέγεθος της εταιρείας, αν είναι στοχευμένη η επίθεση, να ζητήσουν όλο και περισσότερο λύτρα. Και αντιλαμβάνεστε ότι όταν κάποιος μπει σε αυτή τη διαδικασία, ως εγκληματίας να στοχεύσει και πετύχει μια τέτοια επίθεση, θα εξελίξει περισσότερο την τακτική του, την τεχνική του και θα ακολουθήσει και αυτό στην εξέλιξη της τεχνολογίας. Επομένως, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο θα αυξάνεται. Ποια ήταν η εικόνα που είχαμε φέτος όσον αφορά τις υποθέσεις τις οποίες εσείς αντιμετωπίσατε, οι καταγγελίες που σας ήρθαν και πού στόχευσαν περισσότερο οι κυβερνοεγκληματίες στην Ελλάδα αυτό το χρόνο? Θα σας πω ότι υπήρξε μια αρκετά σημαντική αύξηση το 2021. Πολύ μεγάλη αύξηση στο έγκλημα στον κυβερνοχώρο στη χώρα μας σε ποσοστό 40% σε όλα τα αδικήματα το 2022. Το θετικό είναι το 2023 έχουμε μια ομαλοποίηση. Δεν έχουμε αύξηση εκθετική. Κάπου τα πράγματα ισορρόπησαν. Τα βασικότερα αδικήματα τα οποία είχαν εξαιρετικά σημαντική αύξηση ήταν οι απάτες. Με διάφορους τρόπους. Οι επιθέσεις κατά πληροφοριακών συστημάτων τύπου ransomware, όπου ζητούσαν λίτρα δηλαδή οι κυβερνοεγκληματίες προκειμένου είτε να απελευθερώσουν δεδομένα είτε να σου παραδώσουν τα κλειδιά από κρυπτογράφησης προκειμένου εσύ να μπορέσεις να λειτουργήσεις. Και είχαμε επίσης και αρκετές υποθέσεις οι οποίες αφορούσαν το λεγόμενο χακάρισμα, ακόμα και σε λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και επίσης, σε σταθερά επίπεδα κινήθηκαν οι υποθέσεις που χειριστήκαμε με πορνογραφία σαν υλίκων. Ένα επίσης ζήτημα που αντιμετωπίστηκε
και το 2022 και το 2023 υπήρξαν αρκετές καταγγελίες και περιπτώσεις εκδικητικής πορνογραφίας με διαρροή προσωπικών στοιχείων και δεδομένων προκειμένου είτε να επανενωθούν με τη σχέση που διεκόπη είτε να εκβιάσουν, να εξευτελίσουν ένα άτομο. Αυτά είναι περιστατικά τα οποία ναι, ήταν και το φως της δημοσιότητας κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις, αλλά έχετε κάποια εξήγηση για τους λόγους για τους οποίους στρέφονται ιδιώτες στο να κάνουν τέτοιες πράξεις. Εννοώ με την έννοια ότι είπαμε και πριν ότι από το 2021-2022 εξαιτίας της πανδημίας και το ότι αναγκαστήκαμε να μπούμε πολύ γρήγορα στα νέα ψηφιακά εργαλεία, είδαμε τα ποσοστά να ανεβαίνουν. Αλλά και με βάση και την εμπειρία που έχετε και από τους επιστήμονες ψυχολόγους που έχετε στην υπηρεσία, πώς εξηγείτε αυτό? Για να πάρουμε όλα τα δικήματα όσον αφορά τις απάτες. Στις απάτες οι εγκληματίες, οι απατεώνες προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν οποιοδήποτε στοιχείο αφορούσε τι έβλεπαν στη δημοσιότητα. Δηλαδή, τώρα τελευταία έχουμε αρκετές καταγγελίες για ανθρώπους που προσεγγίζουν άλλους αναφορικά με το Market Pass, για παράδειγμα. Άρα τι κάνουν? Ίδια μέθοδος απάτης, δεν είναι κυρίως διαδικτυακή απάτη, είναι απάτη στην οποία εκμεταλλεύεται μεθοδολογία χειραγώγησης ο εγκληματίας. Προσπαθεί δηλαδή να προσεγγίσει το θύμα είτε τηλεφωνικά είτε μέσα από ένα άλλο μήνυμα προσποιούμενος ότι εκπροσωπεί κάποιον φορέα και μέσα από αυτή τη διαδικασία, αν την ακολουθήσει ο πολίτης, θα πάρει κάποια χρήματα που δικαιούται. Και από εκεί και μετά, μέσα από αυτή τη χειραγώγηση, παίρνοντας τους κωδικούς, αποκτά πρόσβαση στους λογαριασμούς και αδειάζει τους λογαριασμούς. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που εντοπίσαμε εδώ στις υποθέσεις που εξηχνιάσαμε ήταν ότι οι εγκληματίες γνώριζαν ακόμα και το πώς κινείται η τραπεζική. Δηλαδή, μπορώ να κάνω ανάληψη μέχρι 3.000 ευρώ την ημέρα από κάθε κάρτα. Αν αποκτούσαν πρόσβαση σε ένα λογαριασμό ο οποίος είχε 30.000 ευρώ, επιμέριζαν αυτό το ποσό σε τριχίλιαρα σε 10 κάρτες στα λεγόμενα, τις οποίες είχαν αποσπάσει ή είχαν πληρώσει κάποιους ανθρώπους και τις οικειοποιήθηκαν, τα λεγόμενα μουλάρια, τα money mules που λέγονται στην ορολογία. Μοίραζαν τα χρήματα αυτά και ταυτόχρονα την ίδια στιγμή τους ειδοποιούσαν ταυτόχρονα όλους είτε με ένα μήνυμα είτε με ένα τηλέφωνο να σηκώσουν τα χρήματα. Δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία το να μεταφερθούν τα χρήματα από το λογαριασμό του ανθρώπου που εξαπάτησαν να μοιραστούν σε 10 λογαριασμούς και να γίνει ανάληψη, αυτό μπορεί να διαρκούσε 10-15 δευτερόλεπτα. Ώστε να το καταλάβει ο πολίτης, τα χρήματά του είχαν ήδη γίνει μετρητά σε διάφορα χέρια. Όσον αφορά υποθέσεις τύπου ransomware, αυτές είναι, διαπιστώνουμε ότι είναι όλο και περισσότερο στοχευμένες και πολύ καλά οργανωμένες, μεθοδευμένες. Οι υποθέσεις που ο κυβερνοεγκληματίας στην ουσία κλειδώνει τα αρχεία μιας επιχείρησης συνήθως, ακριβώς. Γιατί συνήθως οι επιχειρήσεις στοχεύουν και για να τους τα ξεκλειδώσει τους ζητάει λίτρα. Ακριβώς. Εδώ πέρα τι εκμεταλλεύονται? Εκμεταλλεύονται κάποια κενά ασφάλειας ή ακόμα και πάλι ακολουθούν και τη μέθοδο της χειραγώγησης. Δηλαδή προσπαθούν να μπουν σε ένα σύστημα, μπορεί το σύστημα να είναι εξαιρετικά θωρακισμένο, αλλά να μπουν ακόμα και από χρήστες του συστήματος οι οποίοι μπαίνουν απομακρυσμένα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ιδίως όταν είμαστε στελέχη μιας εταιρείας, να ακολουθούμε τους κανόνες και την πολιτική ασφάλειας που έχει θεσπιστεί από την εταιρεία μας, γιατί τίποτα δεν είναι πλέον όπως παλιότερα. Μία βάση δεδομένων από μια πολύ μεγάλη εταιρεία που μπορεί να έχει ένα πελατολόγιο 3-4-5.000 ανθρώπων τουλάχιστον, και υπάρχουν κι άλλες με πολύ περισσότερα, είναι αρκετά καλό υλικό για να πουληθεί στη μαύρη αγορά για διάφορους σκοπούς. Γιατί πολλές φορές αναρωτιούνται και οι πολίτες μου που βρήκαν το τηλέφωνό μου, που βρήκαν το email μου. Αυτά μπορούν να διαρρεύσουν από τη διαρροή μιας τέτοιας λίστας. Εκεί πέρα είναι πολύ σημαντικό ότι οι επιχειρήσεις ειδικά πρέπει να επενδύουν σε θέματα ασφάλειας. Και όσον αφορά το άλλο σκέλος για την εκδικητική πορνογραφία, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο από τους ανθρώπους που έχουμε συλλάβει όλοι το έχουν μετανιώσει, αλλά εκείνη τη στιγμή θεωρούσαν ότι είναι ισχυρή και μπορούν με αυτόν τον τρόπο, εκβιάζοντας, εκφοβίζοντας ένα άτομο, είτε να επανασυνδεθούν μαζί του, είτε θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα σε κάνουν να μπορείς να ξαναβγείς στην κοινωνία.
Αναφέρατε και τα μηνύματα πριν και εγώ προσωπικά, αλλά νομίζω όλοι μας και όσοι μας παρακολουθούν σίγουρα έχουν λάβει πολλά τέτοιου είδους μηνύματα, είτε SMS, είτε email, τα οποία λένε κέρδισες ένα διαγωνισμό, έχεις να παραλάβεις ένα δέμα. Και τα συνάφη, όπως μου είπατε για το Market Pass, για παράδειγμα, ότι και όσο εξελίσσονται δηλαδή οι ειδήσεις, όσο βγαίνουν καινούργια πράγματα, εξελίσσουν και τις μεθόδους τους και οι κυβερνοεγκληματίες. Συν να πω εγώ ότι καλό θα είναι να μην δημοσιεύουμε τα πάντα από την προσωπική μας ζωή, γιατί όσο βγάζουμε περισσότερα προσωπικά δεδομένα εκεί οθελώς, τόσο περισσότερη πληροφορία θεωρώ ότι δίνουμε σε αυτούς τους κυβερνοεγκληματίες να μας εξαπατήσουμε ακόμη πιο λεπτομερείς μεθόδους. Πολύ σωστά. Δεν χρειάζεται όλα τα προσωπικά μου δεδομένα να είναι online. Δεν χρειάζεται. Είναι πολύ σημαντικό να προστατεύσω μόνος μου τον εαυτό μου σε όλο αυτό το γίγνεσθε, το παγκόσμιο. Ναι. Γιατί σκεφτούμε το εξής, ότι μία ανακοίνωση, μία φωτογραφία που βγάζουμε είναι σαν να τη μοιράζαμε, να βγήκαμε στο Σύνταγμα και να είναι σε ένα αεροπλάνο και να την πετάμε να τη μοιράζουμε στον κόσμο όλο. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία καθόλου. Και επίσης να προστατεύσουμε μόνοι μας τα προσωπικά μας δεδομένα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ξέρει κανένας πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά τα οποία θα μπορούσε να πω σε μια κοινή συζήτηση με κάποιους ανθρώπους. Τα υπόλοιπα θα κρατήσω για τον εαυτό μου. Έχουμε δει την διάδοση των ψευδών ειδήσεων να αναπτύσσεται ραγδαία, κυρίως μέσα από πλατφόρμες social media, όχι μόνο, ιδιαίτερα με την παράλληλη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Μια τεχνολογία η οποία και αυτή είναι πάρα πολύ φρέσκια, με την έννοια ότι μπήκε στην καθημερινότητα και έγινε προσβάσιμη για όλους μας σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε ένα χρόνο. Πώς εξελίσσεται η ψηφιακή μας ασφάλεια και πώς αναπτύσσονται οι ψηφιακές απειλές από αυτήν τη νέα τεχνολογία και πώς αυτή η τεχνολογία συμβάλλει και σε πράγματα όπως είπαμε για παράδειγμα την εξάπλωση ψευδών ειδήσεων. Πρώτα να διασταυρώνετε την πηγή. Το λέγαμε ακόμα όταν ξεκίνησαν τα social media να αναπτύσσονται. Αυτό που λέγαμε πάντα και σε διάφορες ενημερωτικές εκδηλώσεις που κάναμε, λέγαμε στους πολίτες ότι επαληθεύστε την πηγή. Πηγαίναμε σε σχολεία και λέγανε τα παιδιά, μα το διάβασα στο ίντερνετ. Ποιος το έγραψε, ποιος το μετέδωσε. Εδώ έχει να κάνει και με την εκπαίδευση που είπαμε πριν, έτσι, αλλά ουσιαστικά έχει να κάνει και με την συμπεριφορά μας. Η διαδικτυακή συμπεριφορά αρκετών χρηστών δεν είναι τόσο όριμη όσο θα έπρεπε. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν αυτό και όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, τα επόμενα χρόνια θα δούμε αρκετά τέτοια πράγματα. Επομένως πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί μέχρι ότου να μπορέσει η τεχνολογία να αξιολογεί αυτοματοποιημένα τέτοιες ειδήσεις ψευδείς και να τις κόβει. Και έρχομαι πλέον και στο πρόσφατο παράδειγμα μετά το ξέσπασμα του πολέμου και στην Ουκρανία και στην κρίση της Μέσης Ανατολής, βλέπουμε μία έξαρση πλέον των κυβερνοεπιθέσεων ως ένας εναλλακτικός πόλεμος, να το πω έτσι, μεταξύ κρατών. Θέλω να μου πείτε, όσον αφορά το δικό μας επίπεδο, πόσο διασφαλισμένοι είμαστε και το πού πρέπει να ρίξουμε την μεγαλύτερη προσοχή, ούτως ώστε να μην βρεθούμε προ τέτοιων απροόπτων. Θα σας πω. Πολύ ωραία ερώτηση και να δώσουμε και ένα στοιχείο, γιατί σαν χώρα έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή όλη αυτή η εξέλιξη δεν άφησε διάφορο ούτε εμάς τις διοικητικές αρχές ούτε τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τον Ιανουάριο του 2023 στον Εθνικό Δίκτυο Κυβερνοασφάλειας τον NCSI όπου γίνεται μια ταξινόμηση των κρατών, όλων των κρατών, όλων των χωρών για το επίπεδο που βρίσκονται οι κυβερνητικοί φορείς, περιλαμβανομένου και του νομικού οπλοστασίου, όχι μόνο των υποδομών, η χώρα μας τον Ιανουάριο του 2023 ήταν στην πρώτη θέση. Αυτή τη στιγμή, τον Νοέμβριο του 2023, βρίσκεται πάλι εντός της δεκάδας στην 7η θέση. Και να αντιληφθούμε ότι αυτό είναι μια μεταβλητή ταξινόμηση, η οποία έχει να κάνει ακόμα με επικυρωποίηση κάποιων πληροφοριακών συστημάτων, με επικυρωποίηση κάποιου νομικού πλαισίου. Και εμείς οργανωνόμαστε καλύτερα, εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας σε ειδικές εκπαιδεύσεις για ερευνητές, όχι σε θέματα πληροφορικής γενικότερα. Κάνουμε εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις
και προμηθευόμαστε και τα κατάλληλα συστήματα που μας βοηθούν στο να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στις ερευνές μας. Οπότε, κλείνοντας αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, το ποτήρι είναι μισογεμάτο ή μισοάδιο? Εξαρτάται. Αν δεν ψάσεις πολύ, μπορεί να είναι μισοάδιο. Κοιτάξτε, ναι, όχι. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό, ότι είναι μια διαρκής διαδικασία, είναι μια διαρκής άσκηση για όλους και είναι μια άνηση διαδικασία, με την έννοια ότι κρίνεις από το αποτέλεσμα. Μπορεί μια επιχείρηση να δεχθεί 1000 επιθέσεις, να αντιμετωπίσει τις 999 και η μία να είναι αποτελεσματική και να υποστεί τη ζημιά. Ενώ έχει 999 τις 1000 επιτυχία, ο επιτυχημένος σε αυτή την περίπτωση είναι ο κακόβουλος. Επομένως, λοιπόν, εδώ δεν ξέρω αν πρέπει να μιλήσουμε για μισογεμάτο ή μισοάδιο ποτήρι. Θα πρέπει να μιλήσουμε για μια διαρκή διαδικασία, ανταγωνιστική με τους εγκληματίες. Και αν μπορούμε, επειδή λέμε ότι το έγκλημα ακολουθεί την εξέλιξη, αν μπορούμε σε κάποιες διαδικασίες από αυτές να είμαστε proactive. Και να είμαστε σίγουροι ότι όσο πιο υποψιασμένοι είμαστε και όσο λιγότερο υποκύπτουμε σε μια ή ανταποκρινόμαστε σε μια τηλεφωνική κλήση από έναν άγνωστο, ο οποίος ξαφνικά ήρθε να μας χαρίσει χρήματα, να είμαστε υποψιασμένοι και καλό είναι να κλείσουμε το τηλέφωνο. Αν μας χρειάζεται ο λογιστής μας, θα μας βρει. Αν μας χρειάζεται το κράτος, θα μας βρει με άλλο τρόπο. Κανένας δεν θα μας βρει από το τηλέφωνο και στα επόμενα 5 λεπτά να μας δώσει ένα οποιοδήποτε βοήθημα. Αυτό δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι και αν πέσουμε θύματα, να εμπιστευτούμε τις αρχές. Ο νέος Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ανοίγει τα χαρτιά του στο Business Monitor. Μιλάει για τις προτεραιότητές του σχετικά με το ψηφιακό σχέδιο για την Ελλάδα. Πώς το gov.gr πατάει Enter στην τεχνητή νοημοσύνη? Τι θα γίνει με το νέο νομοσχέδιο για την κυβερνοασφάλεια? Ποια είναι τα μεγάλα έργα ψηφιοποίησης της χώρας? Μαζί καταγράφουμε όλο τον οδικό χάρτη για το επόμενο ψηφιακό βήμα της Ελλάδας. Ας δούμε τη συνέντευξη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Καλημέρα. Θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο με τα νέα, να το πω έτσι, με την τεχνητή νοημοσύνη για την οποία όλοι μιλάμε, η οποία μπαίνει πλέον και στη ζωή του Έλληνα πολίτη. Με ποιο ακριβώς τρόπο γίνεται αυτό? Η αλήθεια είναι πως γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία υπήρχε. Υπήρχε στα κινητά μας, υπήρχε στα αυτοκίνητά μας, στα πιο σύγχρονα μοντέλα. Αλλά η αλήθεια επίσης είναι πως κυρίως αρχίσαμε να συζητάμε μαζί της το 23 λόγω του ChatGPT. Σωστά. Όπου ξαφνικά είδαμε μια μηχανή να μας απαντά, πραγματικά, να συμμετέχει στην κουβέντα, να μπορεί να παράξει υλικό εφάμιλο και καλύτερο από αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να γράψουμε. Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στην Ελλάδα για τη δημόσια διοίκηση, καταρχάς με την επιτροπή την οποία έχει δημιουργήσει ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να μας οδηγήσει στα επόμενα βήματα, έχοντας τη γνώση και όλο το πεδίο, αν θέλετε, της εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης. Έρχεται με το Υπουργείο, το οποίο θα υλοποιήσει κομμάτι αυτών των πολιτικών στο δικό μας Υπουργείο αλλά και σε άλλα Υπουργεία. Έρχεται με τον ψηφιακό βοηθό, τον GovAI, το οποίο θα είναι αυτό το οποίο θα πάρει από το χέρι τον πολίτη και θα τον φέρει πιο κοντά στις 1600 ψηφιακές υπηρεσίες που σήμερα τον Gov έχει, αλλά πιθανώς ο πολίτης να μην μπορεί να τις βρει. Έρχεται τέλος με την πρώτη μεγάλη δημόσια υποδομή για τεχνητή νοημοσύνη, για τον υπερεπολιστή Δέδαλο, ο οποίος θα εγκατασταθεί στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου και ο διαγωνισμός για την προμήθειά του ξεκινά μέσα στο Δεκέμβριο. Μιλώντας για τεχνητή νοημοσύνη, όσο αυτό το πράγμα ανεβαίνει και γενικά η τεχνολογία προχωράει, κύριε Υπουργέ, παράλληλα δημιουργούνται και τα λεγόμενα κενά ασφαλείας. Πάρα πολλοί οργανισμοί αναφέρουν ότι οι κυβερνοεπιθέσεις είναι ίσως αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια οικονομία. Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με την ανάγκη να υπάρχει ισχυρή κυβερνοασφάλεια, να το πούμε έτσι? Όσο κάθε μέρα πηγαίνουμε σε έναν μεγαλύτερο, πιο εντυπωσιακό ψηφιακό κόσμο, μιλάμε για το ίντερνετ των πραγμάτων, μιλάμε για καινούργιες μετεφαρμογές, όλα αυτά δημιουργούν και την ανάγκη προφανώς να ασφαλίσουμε περισσότερο τα δεδομένα μας, να ασφαλίσουμε περισσότερο τις υποδομές μας. Εάν νομίζουμε πως σε 10 χρόνια από τώρα οι πόλεμοι θα γίνονται, μακάρι ποτέ να μην γίνονται πόλεμοι, με τον τρόπο που βλέπουμε δυστυχώς σήμερα να γίνονται, είμαστε γελασμένοι. Να. Μπορεί κάποιος πάρα πολύ, δεν θα πω εύκολα και ελπίζω να μην είναι εύκολα, από το πληκτρολόγιο του να βγάλει ψευδείς ειδήσεις, να φτιάξει κάτι σε deepfake, να κυκλοφορεί στην ψευδή είδηση ότι ανοίγουν τα σύνορα της Ελλάδας,
Μια επίθεση σε μια τράπεζα με ένα μήνυμα, δυστυχώς τα λεφτά τελειώσανε, δεν είναι έχουμε τόσο σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν από ένα πληκτρολόγιο, από έναν άνθρωπο. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, να ξαναδούμε πλέον τελείως διαφορετικά το θέμα της κυβερνοασφάλειας και να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε πλέον να καλύψουμε όλες αυτές τις κρίσιμες υποδομές. Για το λόγο αυτό, φτιάχνουμε πλέον τον καινούριο οργανισμό κυβερνοασφάλειας. Στην ουσία, μετατρέπουμε μία διεύθυνση του Υπουργείου μας, την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, σε έναν οργανισμό ο οποίος, λόγω και της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας NIS2, θα ελέγχει, θα βοηθά, θα είναι δίπλα όχι μόνο σε 50, 60, 70 φορείς που σήμερα βοηθά και στηρίζει, αλλά σε περίπου 2.000 οργανισμούς, οι οποίοι έχουν να κάνουν προφανώς με τις τηλεπικοινωνίες, με την εθνική ασφάλεια, αλλά ακόμα και με την αλυσίδα τροφίμων, γιατί σε μια τέτοια υβριδική απειλή θα μπορούσε οποιαδήποτε τέτοια αστάθεια να δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα στην κοινωνία. Και η τεχνητή νοημοσύνη και η κυβερνοασφάλεια είναι έντονα στην ατζέντα σας. Αναλάβατε και ένα Υπουργείο με έντονο αποτύπωμα τα προηγούμενα χρόνια. Ποια θεωρείτε τη βασική σας πρόκληση για το Υπουργείο αυτή τη στιγμή και γενικά και για την ψηφιοποίηση της χώρας? Μεγαλύτερη πρόκληση είναι να κερδίσουμε, να πατήσουμε πάνω σε αυτή την απίστευτη δουλειά που έγινε τα προηγούμενα 4 χρόνια. Όταν εν μέσω πανδημίας, άρα σε ας πούμε, καιρό πολέμου, η προηγούμενη κυβέρνηση και η ηγεσία του Υπουργείου, πάντα υπό τις οδηγίες και το όραμα του Πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Χαρακάκης και η ομάδα του κατάφεραν να ανοίξουν δεδομένα, να πείσουν το ελληνικό δημόσιο ότι πρέπει να συνεργαστεί, γιατί μέχρι τότε τι αντιμετωπίζαμε, βάσει δεδομένων σιλό, αυτά είναι δικά μου δεδομένα, φύγει από εδώ, έτσι. Περιχαρακωμένα, θα ταμπουρωθώ και θα ζωστώ πάνω στη βάση δεδομένων και κανείς δεν μου την πάρει. Πλέον τα δεδομένα έχουν ανοίξει και μπορούμε και έχουμε διαλειτουργικότητες που μας βοηθάνε να κάνουμε όλα αυτά τα οποία κάνουμε στο gov.gr και γι' αυτό και το gov.gr ψηφίστηκε πριν από μερικές μέρες ως το δεύτερο καλύτερο, η δεύτερη καλύτερη μάρκα, brand στην Ελλάδα σε σχέση με την ικανοποίηση του πελάτη, παύλα, πολίτη. Από τους ίδιους πολίτες δηλαδή. Ακριβώς. Ναι. Αυτό το οποίο πλέον πρέπει να κάνουμε είναι να περάσουμε στην επόμενη μέρα. Ότι τα δεδομένα τα έχουμε εδώ. Πλέον υπάρχει έξω ένας κόσμος, φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που θέλουν να κάνουν μια δουλειά με εμάς. Δεν υπάρχει κανείς λόγος πλέον, αφού τα δεδομένα τα έχουμε εκεί διασφαλισμένα, κρυπτογραφημένα, να πρέπει να παράξουμε έγγραφα, ψηφιακά έγγραφα, αλλά έγγραφα και να τα δώσουμε απευθείας ένα αίτημα στον φορέα. Περιγράφεται ένα νέο οικοσύστημα, ένα οικοσύστημα καινοτομίας. Αυτό όμως χρειάζεται να το πούμε έτσι και καύσιμα σε εισαγωγικά, δηλαδή τους ανθρώπους που θα μπορέσουν να πάνε παρακάτω την τεχνολογία. Έχετε δηλώσει ότι γενικά έχουμε ζήτημα στο χώρο αυτό, στον ευρύτερο χώρο της καινοτομίας. Πώς μπορούμε να κλείσουμε αυτό το κενό ταλέντου που υπάρχει αυτή τη στιγμή? Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι πώς θα αποκτήσουμε νέες δεξιότητες για την ψηφιακή μας αγορά, πώς θα μπορέσουμε και ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια βασική γνώση να την εξελίξουν, να κάνουμε το upskilling και το reskilling, προκειμένου πλέον ακριβώς ακόμα και οι άνθρωποι που δεν είχαν ως βασικές σπουδές την ψηφιακή εξέλιξη της χώρας, να είναι κομμάτι αυτού του puzzle. Η τεχνολογία από μόνη της θα πρέπει να είναι συμπεριληπτική και εκτός από τους ανθρώπους που θα τρέξουν όλο αυτό, θα πρέπει και τους ανθρώπους που θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις ψηφιακές εφαρμογές να μην τους αφήσει πίσω, να τους κάνει κομμάτι της. Θα ήθελα το σχόλιο σας και για τις έξυπνες πόλεις, όπως λέμε. Έχετε εσείς ο ίδιος αφήσει σημαντικό αποτύπωμα σε αυτό το κομμάτι. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε και πώς η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει και προληπτικά για όλα όσα ζούμε με την κλιματική κρίση πλέον. Και θα το πω με βαριά καρδιά, γιατί έζησα και το κομμάτι του Ντάνιελ στην περιοχή μου, στα Τρίκαλα, έχοντας ζήσει και τον Ιαννό στην περιοχή σας, στην Καρδίτσα. Σωστά. Ότι πραγματικά πολλές φορές νιώθεις πολύ μικρός απέναντι στα φαινόμενα της φύσης. Η τεχνολογία δύσκολα θα τα αποτρέψει, αλλά σίγουρα μπορεί να τα προβλέψει. Και να προβλέψει και να ειδοποιήσει εγκαίρως, προκειμένου τουλάχιστον αυτά να συνοδευτούν μόνο από υλικές ζημιές. Στο κομμάτι λοιπόν της τεχνολογίας, θα έλεγα δύο πάρα πολύ χρήσιμα πράγματα. Το ένα κομμάτι που έχει να κάνει με τη διαχείριση των νερών είναι το πώς μπορείς να κουμπώσεις μετεωρολογικούς σταθμούς μέτρησης βροχοπτώσεων και να προβλέψεις βέβαια το φαινόμενο πριν, σε συνδυασμό με σταθμούς μέτρησης των υδάτων. Αν δηλαδή δεις πως στην λεκάνη απορροής του Χι ποταμού έρχεται σημαντικό κομμάτι βροχής και μετράς πλέον στάθμη και νερό που πέφτει, άρα ειδοποιείς πολύ γρήγορα τον κόσμο, έχοντας μάλιστα πλέον κανονικοποιήσει για τα μοντέλα από τις πλημμύρες και τις πληροφορίες που έχουμε από αυτές. Δεύτερο κομμάτι πολιτικής προστασίας και με τεχνητή νοημοσύνη, όπως και το πρώτο, το κομμάτι των πυρκαγιών και της πρόληψης.
Η πυροσβεστική μας έλεγε στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μια πολύ έγκαιρη πρόγνωση όσο μπορούμε νωρίτερα, ακόμα και μερικά λεπτά μετράνε, σε μια πυρκαγιά. Τι είδαμε λοιπόν πριν από περίπου ένα μήνα, δοκιμάζοντας κάποια από τα συστήματα της αγοράς, ότι με χρήση είτε LiDARs είτε καμερών υψηλής ανάλυσης μπορούμε να δούμε καπνό σε απόσταση έως και 5 χιλιόμετρα σε λιγότερο από ένα λεπτό. Την ώρα που σε μια τέτοια φωτιά, αν αυτή ξεσπούσε απομακρυσμένα, μπορεί να θέλαμε και ώρα για να εντοπίσουμε πλέον τον καπνό και κάποιος να ειδοποιήσει. Άρα πρέπει να βάλουμε τεχνολογία, περισσότερη τεχνολογία στη ζωή μας, προκειμένου να νιώσουμε και να είμαστε πιο ασφαλείς. Αυτός είναι ο σκοπός της τεχνολογίας, να μην υποκαταστήσει τον άνθρωπο, αλλά να σταθεί δίπλα του ένα βήμα πιο πίσω, για να μπορέσει να ζήσει ευτυχέστερα, ασφαλέστερα, για να μπορέσει να κερδίσει κρίσιμο χρόνο για αυτόν και την οικογένειά του. Και για να κλείσουμε σε αυτό το ταξίδι προς την ψηφιακή μετάβαση της χώρας, θα ήθελα λίγο να μου πείτε τι είναι αυτό που σας συναρπάζει περισσότερο, αλλά και αν υπάρχει και κάτι που σας φοβίζει. Με συναρπάζει το ότι κάθε μέρα στο Υπουργείο γινόμαστε δέκτες καινούριων ενδιαφέροντων πραγμάτων ή προβλημάτων σε όλο το φάσμα οριζόντια της δημόσιας διοίκησης. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο κάθε μέρα να έχεις να λύσεις και για εμάς που είμαστε άνθρωποι της τεχνολογίας και αυτές τουλάχιστον είναι και βασικές σπουδές μου, στο να δεις πώς τελικά η τεχνολογία σε κάθε σημείο και σε κάθε κομμάτι του δημόσιου βίου μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Είναι συναρπαστικό να βρίσκεις λύσεις και να λες, ναι, αυτό πραγματικά μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα, μπορεί να αλλάξει ροές ή διαδικασίες που μέχρι τώρα μας ταλαιπωρούσαν. Αυτό λοιπόν είναι το ωραίο, το να υπάρχουν τρόποι άμεσα να δώσεις λύσεις. Αν με φοβίζει κάτι, με φοβίζει το να γιγαντώσουμε παραπάνω την τεχνολογία σε σχέση με την ανθρώπινη ύπαρξη. Αυτό κάνει τώρα και το AI Act, η πρωτοβουλία της Ευρώπης στο κανονιστικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε τον δρόμο. Η τεχνητή νοημοσύνη από μόνη της νομίζω πως θα μπορούσε δυνητικά να εξαπλωθεί παντού. Εμείς θα πρέπει λοιπόν να φτιάξουμε ένα όχι τόσο δεσμευτικό, αλλά όσο ένα περιγραφικό πλαίσιο για το ρόλο του ανθρώπου και της ανθρώπινης ελευθερίας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε όλο αυτό. Κατά τα άλλα, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε παραπάνω. Σωστά. Η τεχνολογία προχωράει, ο άνθρωπος κρατάει το κλειδί. Κύριε Παπαστεργίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ήταν χαρά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί έχω ΔΕΗ. Γιατί ασχολούμαι με το χόμπι μου. Όχι με συμβόλαια και διαδικασίες. Γιατί παράγω τη δική μου ενέργεια. Γιατί με επιβραβεύει συνεχώς με προνόμια και προσφορές. Και βασικά, γιατί νιώθω καλά με τη ΔΕΗ. Νιώθεις καλύτερα όταν ξέρεις πως έχεις όλα όσα χρειάζεσαι από αυτόν που εμπιστεύεσαι. Αυτή την εβδομάδα, το Path to Zero βρίσκεται στα γραφεία της Δατafória, μιας εταιρείας που βοηθά τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν τη στρατηγική τους για το ESG, να πιάσουν τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και να παρουσιάζουν συνεχή δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Αναστάση Φένια, τι ακριβώς κάνει η Δατafória και τι σημαίνει πρακτικά η αειφορία για μια επιχείρηση ή για έναν δημόσιο φορέα? Στην Δατafória παρέχουμε μια analytics as a service πλατφόρμα σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και δήμους, οι οποίοι θέλουν να μετρήσουν, να παρακολουθήσουν και να επιταχύνουν τη μετάβασή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη. Και όταν λέμε βιώσιμη ανάπτυξη ή αειφορία, πρακτικά αυτό για μια επιχείρηση ή ένα δήμο σημαίνει ότι εκτός από το οικονομικό σκέλος της λειτουργίας, από την οικονομική βιωσιμότητά του, παρακολουθεί ταυτόχρονα τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Και στην Δατafória αυτό που κάνουμε είναι να παρέχουμε ένα εργαλείο μέσω του οποίου αυτοματοποιημένα συλλέγονται, αναλύονται και οπτικοποιούνται τα δεδομένα, ώστε να μπορούν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι δήμοι να παρακολουθούν και να βελτιώνουν την επίδοσή τους. Ποιο κενό διακρίνατε στην αγορά όταν αποφασίσατε να ιδρύσετε την Δατafória? Ξεκινώντας, βλέπαμε ότι ενώ η τεχνολογία είναι παντού γύρω μας και ανεβαίνει με ταχύς ρυθμούς, αυτοί χρησιμοποιούνταν για οτιδήποτε άλλο εκτός ίσως από το πιο σημαντικό έργο το οποίο θα μπορούσε, την επιτάχυνση της μετάβασης στην αειφορία. Βλέπαμε λοιπόν ότι οι επιχειρήσεις και δήμοι, ενώ θέλουν να κάνουν αρκετά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, δεν είχαν τα κατάλληλα εργαλεία για να μπορέσουν να τα κάνουν οργανωμένα, παραγωγικά και σωστά. Η τεχνολογία σε αυτό είναι μεγάλος σύμμαχος, οπότε σκέφτηκαμε να απαντήσουμε την ερώτηση πώς μπορούν τα δεδομένα να υποστηρίξουν αυτή τη μετάβαση στην αειφορία.
και έτσι γεννήθηκε η Dataforia. Από το 2021 μέχρι σήμερα, ποια είναι η πορεία της Dataforia και ποιοι οργανισμοί κατέχουν τη μερίδα του λέοντος στο πελατολογιό σας? Μιλάμε για επιχειρήσεις πολυεθνικές, για μικρομεσαίες. Από το 2021 που ξεκινήσαμε, ήδη είχαμε τους πρώτους πελάτες μας, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Φυσικά αυτό, με βάση και τη νομοθεσία η οποία αλλάζει και φέρνει υποχρεώσεις σε μεγαλύτερες εταιρείες, αναπτύσσεται με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Αυτή τη στιγμή μας εμπιστεύονται τόσο startups που τώρα ξεκινάνε και ακόμα δεν έχουν βγει δημόσια να ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους, μέχρι εισηγμένες εταιρείες, οι οποίες καλούνται να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις νομικές υποχρεώσεις τις οποίες έχουν. Μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημόσιων φορέων, ποιοι οργανισμοί πιστεύετε ότι δυσκολεύονται περισσότερο να πιάσουν τους περιβαλλοντικούς τους στόχους? Κάθε περίπτωση έχει τα δικά της ξεχωριστά βήματα και τις δικές της ξεχωριστές προκλήσεις. Οι επιχειρήσεις, η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά πιο ευέλικτες δομές όταν υπάρχει μέσα και το ξεκάθαρο κομμάτι του κέρδους και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Όλο αυτό μπορεί να μεταμορφωθεί σε δράση πολύ γρήγορα, αρκεί να το καταλάβει η επιχείρηση και να έρθει αυτό από την διοίκηση. Οι Δήμοι, από την άλλη πλευρά, έχουν μια πολύ μεγάλη δυναμική που μπορούν να φέρουν, αλλάζοντας στην ουσία τον τρόπο που λειτουργεί μια ολόκληρη πόλη, μια ολόκληρη κοινότητα, αλλά είναι αρκετά πιο δύσκολο να φέρεις αυτή την αλλαγή. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να έχεις συμμάχους όχι μόνο τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να το κάνουν μέσα από τον ίδιο τον οργανισμό, αλλά και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όλη την κοινωνία που αγκαλιάζει στην ουσία την επιχείρηση ή τον Δήμο. Επομένως, είναι κάτι το οποίο στηρίζεται τόσο στην άμεση επικοινωνία, όσο στο να μπορούμε να συνδυάζουμε διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές προσλαμβάνουσες, και να μπορούμε να το κάνουμε αυτό με έναν δίκαιο τρόπο. Να μην μείνει κανείς και καμία πίσω όσο αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε, μετακινούμαστε, παράγουμε και όλη μας την καθημερινότητα στην ουσία. Ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στον δρόμο για τη βιωσιμότητα? Αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταπεξέλθουν σε ένα πάρα πολύ ρευστό γεωπολιτικό σκηνικό. Αυτή τη στιγμή η πράσινη μετάβαση στην ενέργεια καθυστερεί λόγω των εξελίξεων. Οπότε και ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις δέχονται τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής με μια πάρα πολύ μεγάλη σφοδρότητα ήδη. Οπότε πρέπει μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο να λειτουργήσουν, να επιτύχουν την οικονομική τους ευημερία, αλλά ταυτόχρονα να διαχειριστούν και όλα αυτά τα ρίσκα. Και ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να θωρακίσουν τη λειτουργία τους, προφανώς είναι το να πάνε σε μια πιο αηφόρο ανάπτυξη. Αυτό όμως είναι κάτι περίπλοκο, γιατί δεν είναι ούτε πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα που πρέπει να κάνουν, ούτε τόσο ξεκάθαρα, και δεν υπάρχει μια λύση που να τους πιάνει όλους. Η κάθε περίπτωση χρειάζεται κατάλληλη προσαρμογή και κατάλληλη στρατηγική. Οπότε έχουν να διαχειριστούν ένα πολύ περίπλοκο και πολύ πολύπλευρο περιβάλλον, στο οποίο θα πρέπει να λειτουργήσουν και να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο κάνουν τις δραστηριότητες που κάνουν μέχρι τώρα. Σε σχέση με τις εταιρείες του εξωτερικού, ποια είναι η πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων στον δρόμο για τη βιωσιμότητα? Σίγουρα στην Ελλάδα έχουν αρχίσει να γίνονται κάποια πρώτα βήματα. Η αγορά εδώ δεν είναι τόσο όρημη όσο είναι, ας πούμε, στην Αγγλία ή στη Γαλλία. Ωστόσο, με τις νέες διατάξεις, τις νομοθετικές που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη πρόθεση στο να δημιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις να πάνε σε μια βιώσιμη ανάπτυξη, όλες αυτές λοιπόν οι νομοθεσίες βοηθούν στο να γίνουν τα πρώτα βήματα. Έχουν ξεκινήσει να γίνονται βήματα. Υπάρχει δρόμος που πρέπει να καλυφθεί και πρέπει να καλυφθεί γρήγορα, γιατί οι επιπτώσεις, όπως είπαμε, ήδη με σφοδρότητα είναι αντιληπτές στο περιβάλλον γύρω μας. Οπότε, ενώ έχουμε ξεκινήσει, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο, είμαστε σχετικά άγουροι σε σχέση με άλλες οικονομίες, αλλά σίγουρα προς τη σωστή κατεύθυνση. Άρα, ποιες μελλοντικές τάσεις βλέπετε στις στρατηγικές ESG? Η κεντρική ιδέα πίσω από το ESG είναι πολύ απλή.
δημιουργήθηκαν αυτά τα κριτήρια γιατί πλέον καταλάβαμε ότι μία επιχείρηση που μπορεί να επιτύχει οικονομικά θα πρέπει να φροντίζει το περιβάλλον της ή να διαχειρίζεται και τα ρίσκα που έρχονται από το περιβάλλον, να φροντίζει τους ανθρώπους και την κοινωνία και να έχει διαφανείς μεθόδους διακυβέρνησης. Αυτά τα τρία κομμάτια, το περιβάλλον, η κοινωνία και η διακυβέρνηση, είναι αυτό που αγκαλιάζει τα κριτήρια ESG. Οπότε, αν προχωρήσεις σωστά σε αυτούς τους όρους, θα έχεις και μία οικονομικά εύρωστη επιχείρηση. Αυτό είναι κάτι που βλέπουμε να το αντιλαμβάνονται όλο και περισσότερες επιχειρήσεις, όλο και περισσότεροι επενδυτές, ακόμα και οι τράπεζες σιγά σιγά ξεκινάνε να δίνουν δάνεια με βάση τα κριτήρια ESG, γιατί πολύ απλά ο κόσμος στον οποίο λειτουργούμε ταυτίζει πλέον το ηθικό με αυτό που είναι οικονομικά εύρωστο και οικονομικά σωστό. Εμείς βλέπουμε λοιπόν ότι σε αυτό το χάος που υπάρχει αυτή τη στιγμή, όπως ανέφερε και η Φένια πριν, που οι επιχειρήσεις καλούνται να συλλέξουν πολλά διαφορετικά δεδομένα, να προσαρμόσουν τα κριτήρια κάθε μία στο δικό της κομμάτι, σε όλο αυτό θα έρθει να μπει μία τάξη και στα επόμενα 10-15 χρόνια ενδεχομένως να μιλάμε για κριτήρια ESG, όπως σήμερα μιλάμε για τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Αυτό για εμάς θα είναι μια μεγάλη νίκη, γιατί θα σημαίνει ότι πλέον έχει περάσει σε όλη την κοινωνία και σε όλο το φάσμα της οικονομίας ότι μία επιχείρηση που διαχειρίζεται ηθικά και σωστά περιβάλλον, κοινωνία και διακυβέρνηση είναι αυτή που είναι καταδικασμένη να επιτύχει. Μόλις λάβατε μία σημαντική χρηματοδότηση με την υποστήριξη της Investing for Purpose, ποια είναι τα επόμενά σας σχέδια για την Δοταφόρια? Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι και χαρούμενες που λάβαμε αυτή την χρηματοδότηση. Στο πρόσωπο της ομάδας της Investing for Purpose βρήκαμε έναν σύμμαχο με τον οποίο ευθυγραμμιζόμαστε όχι μόνο στα οικονομικά αποτελέσματα που θέλουμε να φέρουμε, αλλά και στον αντίκτυπο τον οποίο θέλουμε να έχει η Δοταφόρια στον πλανήτη και στην κοινωνία. Το λόγο για τον οποίο την ξεκινήσαμε. Είναι μία από τις πρώτες impact επενδύσεις που γίνονται στην Ελλάδα, ειδικά σε εταιρείες πράσινης τεχνολογίας όπως η δική μας. Με τη βοήθειά τους λοιπόν έχουμε κάτσει, έχουμε σχεδιάσει και το πώς θα μεγαλώσουμε και το πώς θα μετράμε τον αντίκτυπο που θέλουμε να φέρουμε βοηθώντας επιχειρήσεις και πόλεις να μετρήσουν, να επιταχύνουν και να αναδείξουν τη δική τους μετάβαση στην αειφορία. Τώρα είμαστε σε φάση ανάπτυξης, μεγαλώνουμε την ομάδα, κάνουμε τα πρώτα μας σταθερά βήματα στην Ελλάδα και συνέχεια έχει το εξωτερικό και αυτός ο μεγάλος αντίκτυπος που ονειρευόμαστε. Ένα λοιπόν είναι βέβαιο ότι στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού οι τεχνολογίες αιχμής είναι αυτές που καθορίζουν τη ζωή μας, τη δουλειά μας, την καθημερινότητά μας. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε απολύτως ασφαλείς. Ναι, στη νέα ψηφιακή εποχή, Αναστασία, υπάρχουν κενά ασφαλείας. Η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί μπορεί να γλιτώσει εκατομμύρια ευρώ και σίγουρα θα έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις στο cyber security. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι με απόλυτη ασφάλεια μπορείτε να βλέπετε όλες τις εκπομπές του Business Monitor και στο ψηφιακό μας κανάλι στο YouTube. Business Monitor στο YouTube, Business Monitor στο fortunegreece.com. Εμείς ραντεβού την ερχόμενη Κυριακή στις 8. Ως τότε, καλό σας βράδυ. Καληνύχτα σε όλους.